Αφορμή για την πρωτοφανή επίθεση στάθηκαν οι ισχυρισμοί του Παύλου Πολάκη πως εκδόθηκε απόφαση από το Υπουργείο Υγείας για τη διακοπή συνταγογράφησης και πρόσβαση των ανασφάλιστων σε δημόσιες δομές υγείας. Βρεις ο μισογυνισμός και οι τοξικές επιθέσεις δεν έχουν θέση όχι μόνο στη Βουλή ή στην πολιτική αρένα, αλλά κυρίως στην κοινωνία. Πάντως, ας μην ξεχνούν και ο κύριος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν φοβηθήκαμε, ούτε πρόκειται να φοβηθούμε, θρασίδηλους πολιτικούς τραμπούκους. Ζητάμε από τον κύριο Κασελάκη να πάρει θέση και σε κάθε περίπτωση βέβαια να διαγράψει τον κύριο Πολάκη αυτό το αίτημα. Είναι ό,τι χειδαιότερο έχουμε δει σε live σύνδεση από κανάλι Εθνικής Εμβέλειας. Η αριστερά σωπαίνει όταν αφορά δικά της ανομήματα. Σωπαίνουν όλοι. Υπάρχει η ομερτά. Σε αντίθεση με την άλλη παράταξη, τη δική σας, την οποία η αντίδραση είναι ακαριέα. Τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει σε μια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα το έλεγε. Μας με ρώτησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Κύριε ο κύριος Κυρανάκης κάνει δήλωση, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη του. Και είναι ψηλά ο πύχης στο υπουργείο που μας στέλνει μαζί με τον Δημήτρη του Παπαστεργίου. Είστε τη νεότερη γενιά, είστε ένας από τους νεότερους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης. Είναι αρκετοί οι νέοι, αρκετά τα νέα παιδιά και οι νέες γυναίκες που είναι στο σχήμα. Και αυτό νομίζω δείχνει την εμπιστοσύνη του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη στους νεότερους και στις δυνατότητες νέας γενιάς. Η νέα γενιά πλέον δεν είναι διακοσμητική, είναι εδώ για να κάνει δουλειά.